Η προειδοποίηση του Υφυπουργού Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκε ανησυχητική αύξηση των ενεργών κρουσμάτων και η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για αύξηση του οικού φορτίου στα αστικά λίμματα των Χανίων ήταν το καμπανάκι για τους τοπικούς φορείς. Σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης, έγινε αποτύπωση της εικόνας με τις αρχές να απευθύνουν μήνυμα στην κοινωνία να μην εφησυχάζει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, το οποίο πρέπει να το λάβουμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και πρέπει η ταχύτητα των εμβολιασμών αλλά και η θέληση των συμπολιτών μας όσον αφορά τον εμβολιασμό να είναι στο απόγειο ειδικά αυτή την εποχή. Δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να προκαλέσει κάποιο πανικό. Είναι όμως σίγουρα μια κατάσταση που πρέπει να προκαλέσει μια εγρήγορση από όλους τους πολίτες. Μία, αν θέλετε, ακόμα ανοχή σε όλη αυτή την κατάσταση που προχωρώντας οι εμβολιασμοί θα μας αφήσει οριστικά πίσω. Ο επόπτης των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ στα Χανιά, Στέφανος Ντουκάκης, χαρακτήρισε αναμενόμενη την αύξηση των κρουσμάτων μετά το άνοιγμα της εστίασης, σημειώνοντας ωστόσο ότι καταγράφηκε σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι σημαντικό για την πόλη μας να επανέλθει η κατάσταση σε καλύτερα επίπεδα και να προχωρήσουν πιο συγκροτημένα. Φαινόμενα συνωστισμού σε πλατείες της πόλης με τον κόσμο να διασκεδάζει χωρίς να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας είναι αυτά που προβληματίζουν τις αρχές. Ούτε η αστυνομία δεν δίνεται με καταστολή από αυτά τα ζητήματα. Ελέγχουν όσο μπορούν και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι είναι εδώ εγκαταστημένοι στην περιφέρεια. Μιλάμε για νέες ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών. Νομίζω ότι δεν θα το όριζα τώρα κορονοπάρτι, θα έλεγα ότι έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα μια γενικότερη χαλάρωση. Οι φορείς των Χανίων επέμειναν στην ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή η κοινωνία και η οικονομία. Να μην στείλουμε τα λάθος μηνύματα στους δυνητικούς επισκέπτες για να μπορέσουμε να σώσουμε και να πετύχουμε τους στόχους για τη φετινή σεζόν, που δεν είναι μόνο κοινωνικό το ζήτημα. Ήδη οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στις τουριστικές περιοχές των Χανίων.